Το λόγο έχει τώρα η έφηβος βουλευτής Μπλετσογιάννη Κατερίνα από την πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Ήταν μέλος της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων Παραγωγής και Εμπορίου. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Βουλής, αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, αγαπητοί έφηβοι βουλευτές, όλοι γνωρίζουμε ότι ο ελληνικός τουρισμός είναι μεγάλη βιομηχανία που όλοι πρέπει να δώσουμε προσοχή και διανύοντας μια περίοδο έντονης οικονομικής κρίσης, έχουμε μόνο μια επιλογή για να οδηγηθούμε σε ανάπτυξη, τον τουρισμό. Οι σημερινοί νέοι άνθρωποι εύλογα να ρωτιόμαστε γιατί σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού η Ελλάδα κατέχει μόλις την 67η θέση στο Γενικό Δίκτυο Ταξιδιωτικής και Τουριστικής Ανταγωνιστικότητας. Ο τουρισμός θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως οικονομική δραστηριότητα με τη μεγαλύτερη σημασία για την κοινωνία, το περιβάλλον και τον πολιτισμό μας και να ενταχθεί ως προτεραιότητα στο κυβερνητικό έργο με κύριο στόχο πρώτον την ποιοτική αναβάθμιση του ελληνικού τουρισμού και δεύτερον τη δημιουργία θετικού κλίματος για την εικόνα της Ελλάδας στις ξένες αγορές. Χρειάζεται σχέδιο και κυρίως σκληρή συστηματική δουλειά. Πιστεύω πως ο ελληνικός τουρισμός πλήττεται τα τελευταία χρόνια από την υπουσία συντονισμένων κινήσεων, πρόωθησης και διαφήμισής του και την αδυναμία αντιμετώπισης κρίσεων που επηρεάζουν αρνητικά την εικόνα του. Η προώθηση και υπεράσπιση του ελληνικού τουρισμού θα πρέπει να γίνει συντονισμένα με τη δημιουργία ενός θεσμικού μηχανισμού marketing, στο οποίο θα είναι ενταγμένες η έρευνα αγοράς, τη διαφήμιση, οι δημόσιες σχέσεις, το branding, δηλαδή η δημιουργία ενός θετικού εμπορικού σήματος για την Ελλάδα, με συνεπή και συστηματική συνεργασία με ελληνικά και ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και διαχείριση κρίσεων. Ένα τέτοιο όργανο marketing, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να αποτελέσει ένας από τους πυλώνες της θεσμικής οργάνωσης του τουρισμού της Ελλάδας, μακριά από γραφειοκρατίες και τις άλλες αδυναμίες της δημόσιας διοίκησης της χώρας μας. Η αποτελεσματική διαχείριση μιας κρίσης θα πρέπει να γίνεται μόνο από μια ομάδα ειδικών στην επικοινωνία, τα μέντια και το τουριστικό marketing, που θα έχει εκπονήσει εκ των προτέρων έτοιμα σενάρια επικοινωνιακής αντιμετώπισης και η οποία θα βρίσκεται σε 24-ωρη ετοιμότητα για την ταχύτητα και ποιοτική πρώτη αντίδραση. Η ζημιά ή η επιτυχία έγκυται ακριβώς σε αυτή την πρώτη αντίδραση. Γιατί μια κρίση μαζί με τους κινδύνους που δημιουργεί θα πρέπει να αντιμετωπίζεται και σαν μια ευκαιρία για να σταλθούν θετικά μηνύματα, καθώς τα διεθνή μέντια στρέφουν την προσοχή του κοινού στον προορισμό. Η Ελλάδα πρέπει και οφείλει να βελτιώσει το προφίλ της με σαφήνεια για την αύξηση αλλά και τη διατήρηση του ελληνικού τουρισμού, να προωθήσει τον πολιτισμό, το μονοδικό φυσικό περιβάλλον, την ενεργότητα των θρησκευτικών και ιστορικών μνημείων μας, παράλληλα με την ελληνική φιλοξενία, την υπευθυνότητα, την ετοιμότητα, την αξιοπιστία, τις καινοτομίες και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, την εκπαίδευση και εξέλιξη των στελεχών μέσα στις τουριστικές μονάδες, να διαμορφώσει και να διαφημίσει, αλλά και να διαφυλάξει το τουριστικό προϊόν της. Να διαμορφώσει ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο για τον ελληνικό τουρισμό, το οποίο θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα και θα δημιουργήσει δυνατότητες απασχόλησης και εισόδημα για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Το λόγο έχει τώρα η έφηβος βουλευτής Μπλετσογιάννη Κατερίνα από την πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Ήταν μέλος της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων Παραγωγής και Εμπορίου. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Βουλής, αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, αγαπητοί έφηβοι βουλευτές, όλοι γνωρίζουμε ότι ο ελληνικός τουρισμός είναι μεγάλη βιομηχανία που όλοι πρέπει να δώσουμε προσοχή και διανύοντας μια περίοδο έντονης οικονομικής κρίσης, έχουμε μόνο μια επιλογή για να οδηγηθούμε σε ανάπτυξη, τον τουρισμό. Οι σημερινοί νέοι άνθρωποι εύλογα να ρωτιόμαστε γιατί σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού η Ελλάδα κατέχει μόλις την 67η θέση στο Γενικό Δίκτυο Ταξιδιωτικής και Τουριστικής Ανταγωνιστικότητας. Ο τουρισμός θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως οικονομική δραστηριότητα με τη μεγαλύτερη σημασία για την κοινωνία, το περιβάλλον και τον πολιτισμό μας και να ενταχθεί ως προτεραιότητα στο κυβερνητικό έργο με κύριο στόχο πρώτον την ποιοτική αναβάθμιση του ελληνικού τουρισμού και δεύτερον τη δημιουργία θετικού κλίματος για την εικόνα της Ελλάδας στις ξένες αγορές. Χρειάζεται σχέδιο και κυρίως σκληρή συστηματική δουλειά. Πιστεύω πως ο ελληνικός τουρισμός πλήττεται τα τελευταία χρόνια από την υπουσία συντονισμένων κινήσεων, πρόωθησης και διαφήμισής του και την αδυναμία αντιμετώπισης κρίσεων που επηρεάζουν αρνητικά την εικόνα του. Η προώθηση και υπεράσπιση του ελληνικού τουρισμού θα πρέπει να γίνει συντονισμένα με τη δημιουργία ενός θεσμικού μηχανισμού marketing, στο οποίο θα είναι ενταγμένες η έρευνα αγοράς, τη διαφήμιση, οι δημόσιες σχέσεις, το branding, δηλαδή η δημιουργία ενός θετικού εμπορικού σήματος για την Ελλάδα, με συνεπή και συστηματική συνεργασία με ελληνικά και ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και διαχείριση κρίσεων.
Ένα τέτοιο όργανο marketing, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να αποτελέσει ένας από τους πυλώνες της θεσμικής οργάνωσης του τουρισμού της Ελλάδας, μακριά από γραφειοκρατίες και τις άλλες αδυναμίες της δημόσιας διοίκησης της χώρας μας. Η αποτελεσματική διαχείριση μιας κρίσης θα πρέπει να γίνεται μόνο από μια ομάδα ειδικών στην επικοινωνία, τα μέντια και το τουριστικό marketing, που θα έχει εκπονήσει εκ των προτέρων έτοιμα σενάρια επικοινωνιακής αντιμετώπισης και η οποία θα βρίσκεται σε 24-ωρη ετοιμότητα για την ταχύτητα και ποιοτική πρώτη αντίδραση. Η ζημιά ή η επιτυχία έγκυται ακριβώς σε αυτή την πρώτη αντίδραση. Γιατί μια κρίση μαζί με τους κινδύνους που δημιουργεί θα πρέπει να αντιμετωπίζεται και σαν μια ευκαιρία για να σταλθούν θετικά μηνύματα, καθώς τα διεθνή μέντια στρέφουν την προσοχή του κοινού στον προορισμό. Η Ελλάδα πρέπει και οφείλει να βελτιώσει το προφίλ της με σαφήνεια για την αύξηση αλλά και τη διατήρηση του ελληνικού τουρισμού, να προωθήσει τον πολιτισμό, το μοναδικό φυσικό περιβάλλον, την ενεργότητα των θρησκευτικών και ιστορικών μνημείων μας, παράλληλα με την ελληνική φιλοξενία, την υπευθυνότητα, την ετοιμότητα, την αξιοπιστία, τις καινοτομίες και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, την εκπαίδευση και εξέλιξη των στελεχών μέσα στις τουριστικές μονάδες, να διαμορφώσει και να διαφημίσει, αλλά και να διαφυλάξει το τουριστικό προϊόν της. Να διαμορφώσει ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο για τον ελληνικό τουρισμό, το οποίο θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα και θα δημιουργήσει δυνατότητες απασχόλησης και εισόδημα για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Ευχαριστώ για την προσοχή σας.